Τώρα, να σας πω ότι υπάρχει βεβαίως και το άλλο θέμα του Διυπουργικού, το οποίο υπάρχουν άρθρα τα οποία άναψαν φωτιές και υπήρξαν αντιπαραθέσεις για αυτά. Για την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εκτός από το άρθρο για την κυβερνησιμότητα. Ακριβώς. Είναι το άρθρο 101, Τζίνα και Ιβόνη, το οποίο προβλέπει ότι θα υπάρχει ασυμβίβαστο για τον επικεφαλής, τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της ανεξάρτητης αυτής αρχής, εάν και εφόσον αυτό το πρόσωπο έχει διατελέσει είτε σε πρωθυπουργικό γραφείο, είτε σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης. Προφανώς αυτό αφορά και την κυρία Θάνου. Για τον λόγο αυτό, σήμερα υπήρξε μια σχετική αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, που υπερασπίστηκε αυτή την αλλαγή, λέγοντας ότι στην ουσία είναι και μια κοινοτική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δηλαδή δεν πρέπει σε αυτά τα πόστα να υπάρχουν πρόσωπα με κομματικό παρελθόν, και τον κύριο Παπά από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο Παπά, να κάνει λόγο για τη συνταγματικότητα και να λέει ότι οι Βρυξέλλες, η Κομισιόν θα θέσει ζήτημα πάνω σε αυτό. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Άρα θα το παραπέμπουν στην Ευρώπη ουσιαστικά και οι δύο. Στέλλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Στέλλα. Να δούμε τις δηλώσεις που κάνανε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Νίκος Παπάς, για τον επικεφαλής της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Δεν επιτρέπεται, είναι ασυμβίβαστο να έχεις πρόσωπα που έχουν προφανή, εδώ ούτε καν δεν μιλάμε περί ίχνους, μιλάμε για προφανή πολιτική επιρροή. Εκτός αν κάποιος σοβαρά μπορεί να μας πει ότι ένα πρόσωπο το οποίο διορίστηκε πρόεδρος του Αρείου Πάγου μια κυβέρνηση, το οποίο λόγω αυτής της θέσης διορίστηκε πρωθυπουργός πήρε σαν κόσμο μια κυβέρνηση, το οποίο στη συνέχεια πέρασε από τον Άριο Πάγο στο γραφείο του πρωθυπουργού μιας κυβερνήσεως, ότι αυτό πρόσωπο, ακριβώς διότι στη συνέχεια διορίστηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, ελισμόνησε όλη την προηγούμενη της κομματική στην πραγματικότητα λειτουργία, από την ώρα πήγε στον πρωθυπουργό και μετά, ελπίζω όχι και πριν. Αυτό μένει να αποδειχθεί. Και απλώς και μόνο γιατί διορίστηκε από μια κυβέρνηση σε αυτή τη θέση, έγινε πολιτικά ουδέτερο και πληρεί τις προδιαγραφές της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής να μην έχει ίχνος πολιτικής επιρροής. Ότι οι λόγοι παύσης πρέπει να έχουν νομοθετηθεί πριν το διορισμό ορισμένων των μελών της ανεξάρτητης αρχής. Πρόκειται για απόλυτη παραβίαση της ανεξαρτησίας της αρχής. Σας καλούμε να την αποσύρετε αυτή την τροπολογία, διότι εάν αυτό το πράγμα περάσει, ας υποθέσουμε ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής αγνοήσουν αυτό που πάτε να κάνουν και ψηφιστεί η τροπολογία όσο έχει. Σημαίνει ότι μπορείτε να έρχεστε κάθε τρεις μήνες και να αλλάζετε την Επιτροπή Διαγωνισμού εδώ πέρα. Αποσύρετε λοιπόν αυτή τη διάταξη. Θα έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι αντίθετη και στο Σύνταγμα, διότι καταλύει επί της ουσίας την ανεξαρτησία της αρχής και καταφανώς αντίθεται στο ενωσιακό δίκαιο. Έχει ήδη στις Βρυξέλλες σηκωθεί πάρα πολύ μεγάλος θόρυβος.